Ξέρετε, ο απόψινός καλεσμένος της εκπομπής Ελεύθερα, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, μονοπόλησε, αν θέλετε, ή έστρεψε το ενδιαφέρον πολλών ως αυτοδιοικητικός της αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, της περιφέρειας δηλαδή, και όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν επάνω του. Γιατί? Γιατί ήταν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, εκλεγμένος, αιρετός, με την παράδοξη προφανώς της πλειοψηφίας, αφού από εκεί προέρχεται ο πρόεδρος, του κυρίου Καθημάνη, και αφού προηγήθηκε ένα θυελλώδες Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έμεινε στα αυτοδιοικητικά χρονικά, έχει καταγραφεί στις μελανές σελίδες των αυτοδιοικητικών χρονικών, με μελανά χρώματα, και κατά τη διάρκεια του οποίου αντιλάγησαν οξύτατοι, βαρύτατοι, ανίκοι χαρακτηρισμοί, ένθεν κακήθεν, και από πλευράς του κυρίου Ριζόπουλου και από πλευράς του κυρίου Καχρημάνη, και ενεπλάκησαν και άλλοι συμμετέχοντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο, ως κεραυνός εν εθρία, δεν ξέρω, έχω βάλει ερωτηματικό, θα δείξει τώρα από την κουβέντα που κάναμε στον τίτλο. Ο κύριος Σταύρος Παργανάς, αφού ολοκληρώθηκε το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και τίποτε δεν προμήνυε τουλάχιστον για τους συμβούλους του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, αν ο Περιφερειάρχης γνώριζε κάτι, θα μας τα πει τώρα στη συνέχεια. Τίποτε δεν προμήνυε. Ξαφνικά, ως κρανός ενεθρία, όπως λέω, ο κύριος Παργανάς υποβάλλει την παρέτησή του. Και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής χαρακτηριστικά και άκρως ενδεικτικά του κλίματος που είχε προηγηθεί και δίνει απαντήσεις, αν θέλετε, και σε πολλά ερωτήματα και από το κείμενο αυτό της παρέτησής του, το οποίο θα με επιτρέψετε να διαβάσω 5 γραμμές. Λέει λοιπόν, είπε λοιπόν ο κ. Παργανάς, εκφράζω την βαθιά απογοήτευσή μου για την προηγούμενη συνεδρίαση και ανέμενα από τους πρωταγωνιστές των αθλειοτήτων, προσέξτε, ο κ. Παργανάς είναι νομικός, την ελληνική γλώσσα τη χειρίζεται σωστά και υποθέτω, εικάζω, ή μπορεί να είμαι και σίγουρος, ότι γνωρίζει τι λέξη χρησιμοποιεί και τη βαρύτητα των λέξεων αυτών. Βαθιά απογοήτευση λοιπόν για την προηγούμενη συνεδρίαση και ανέμενα από τους πρωταγωνιστές των αθλειοτήτων. Τους πρωταγωνιστές, δεν λέει τον πρωταγωνιστή, πρωταγωνιστές των αθλειοτήτων. Βαριά έκφραση. Εσείς αποφασίσετε. Να ζητήσουν συγγνώμη, πράγμα που δεν έπραξαν. Τελεία. Οι πολιτικές μου αρχές δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω. Εννοεί προφανώς να συνεχίσει να είναι πρόεδρος αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι λέει συνέχεια. Είναι συνειδητή επιλογή μου η παρέτηση αυτή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μου αναλογεί. Τάδε έφη, μάλλον τάδε εγγράφησαν από τον κύριο... Έχουμε πρόβλημα με την εικόνα. Ναι. Εγώ σας βλέπω, αλλά δεν έχει σταματήσει να κάνει. Τώρα είμαστε εντάξει, επανήλθε, δεν πειράζει. Τεχνικά θα τα ξεπεράσουμε, κύριε Πρόεδρε, θα ξεπεράσουμε. Θα ακουστούν, αυτά που πρέπει να ακουστούν, θα ακουστούν είτε με παγωμένη εικόνα, είτε με θερμή. Όλα θα τα ακουστούν. Λοιπόν, τάδε λοιπόν εγγράφησαν στη δήλωση παρέτησης του κ. Παργανά και αντιλαμβάνεστε ότι επικράτησε αναστάτωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Του ζήτησε ο κύριος Περιφερειάρχης να ανακαλέσει την απόφασή του αυτή. Ο κύριος Παργανάς ήταν ανένδοτος, επέμενε και τελικά εκόν άκον ο κύριος Περιφερειάρχης αναγκάστηκε να την κάνει αποδεκτή. Όντως έγινε αποδεκτή η παρέτηση με αποτέλεσμα να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που γνωρίζουμε, δηλαδή να υποβληθεί νέα υποψήφια για το Περιφερειακό Συμβούλιο η κυρία Σταυρούλα Μπραέμι Μπότση, μέχρι τότε αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και τα συναφή και αναπληρώτρια περιφερειάρχης, μην ξεχνιόμαστε, και να εκλεγεί την προηγούμενη Κυριακή με τηλεδιάσκεψη, χωρίς μυστική ψηφοφορία, αλλά όπως ο κ. Γαχρημάνης είπε,
υπάρχει απόλυτη, είναι απολύτως νόμιμη διαδικασία κατά την διαβεβαίωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Βέβαια, το νόμιμο με το ηθικό υπάρχει και μια διαφορά εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα στην πολιτική. Μετά από αυτόν τον εκτενή εκ των πραγμάτων πρόλογο, να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Παργανά, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να κάνουμε μαζί μια κουβέντα εφόρης της ύλης, και θα επιχειρήσω να τον κάνω να θέσει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να πει, να πει μάλλον αυτός αλήθειες. Κύριε Παργανά, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μάστρο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί. Θα συζητήσουμε εκτενέστατα και αναλυτικά. Και η αλήθεια θα ακουστεί. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος, γι' αυτό και σας ευχαρίστησα που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, παρότι πιστεύω ότι είχατε πολλές πιέσεις, και ευχαριστώ που επιλέξατε το κανάλι μας και τον υποφαινόμενο για να μετά την παρέτησή σας. Έτσι. Δεν ξέρω. Δεν σας άκουσα καθόλου. Λέω, δεν σας ακούστηκε. Ευχαριστώ. Δεν... Με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούω, ναι. Λοιπόν, είπα να σας ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι θα πούμε αλήθειες. Γι' αυτό και σας απέφθηνα την πρόσκληση. Και ευχαριστώ που επιλέξατε το κανάλι μας και τον υποφαινόμενο για να κάνω αυτή την κουβέντα μετά την παρέτησή σας. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα είχατε κι άλλες, έτσι, κι από άλλους συναδέλφους, καθόλου αξιόλογους. Θα κάνουμε την κουβέντα μαζί και εσείς θα αποφασίσετε για τα περαιτέρω. Λοιπόν, γνωρίζετε, έχω αδυναμία στις προτεύσεις, διότι ουσιαστικά είμαι θεσπρωτός. Είμαι στα όρια Ιωαννίνων Θεσπρωτείας. Πάντα η περιοχή μου είχε μόνο περισσότερες επαφές με Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα. Νιώθω πολύ οικία στη Θεσπρωτεία, σαν στο σπίτι μου. Οπότε λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό δίνει και μία έμεση απάντηση. Θα σας θέσω ένα ερώτημα μετά. Γιατί την ημέρα της ψηφοφορίας για την εκλογή νέας Προέδρου βρεθήκα στη Θεσπρωτεία, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας, του κυρίου Πιτούλη. Μια παρουσία η οποία παρερμηνεύτηκε από πολλούς που δεν ξέρουν τη σχέση σας με τη Θεσπρωτεία και είπαν τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα τώρα, ας πούμε, φατρία είναι, φράξια είναι, τι κάνουν, παρασυναγωγή είναι, ή όλος τυχαίος ο Παργανάς βρέθηκε στη Θεσπρωτεία και εκμεταλλεύτηκε την δυνατότητα που του έδινε η τεχνολογία για να ψηφίσει από εκεί. Απαντήστε τώρα, για ξεκίνησουμε έτσι, δεν πειράζει, ανορθόδοξα. Κοιτάξτε, είναι πολλά από τα... άκουσα πολλά και ωραία μετά την παρέτησή μου. Ότι θα άκουγα για αυτό που πήγα στο σπίτι μου στη Θεσπρωτεία, όπου έπρεπε να κάνω κάποιες εργασίες στην οικία που έχω για το καλοκαίρι. Και βρέθηκα για ένα τριήμερο στη Θεσπρωτεία και για να ξεκουραστώ κιόλας. Και επειδή έχω διατηρώ άριστες σχέσεις με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους αντιπολιτεύσεως και συμπολιτεύσεως, βρέθηκα και σχεδόν με όλους τους συμβούλους της Θεσπρωτείας πριν τη κυρία Δηλαβέρη. Και ρώτησα τον κύριο Πιτούλη, λέω, θα ανοίξω τα κανονικά αύριο, μην πάω στα Γιάννα. Σε παρακαλώ, μου λέει, κανονικότητα. Μου λέει, όλοι μαζί θα πιούμε καφέ και θα ψηφίσουμε. Όπερ και αγένετο. Συνωμοσίες μακριά από μένα. Εγώ είμαι πάντα στο φως. Δεν είμαι του παρασκηνίου. Είμαι του προσκηνίου, κύριε Μάστορα. Μπορεί άλλοι να αρέσουν στα παρασκήνια και να λένε διάφορα. Καλά είναι να βγαίνουν στο φως και να τα λένε κατάματα για να παίρνουν και την απάντηση. Μάλιστα. Θα τα πούμε λοιπόν τώρα όλα στο φως. Είπατε πριν τη κυρία Δηλαβέρη, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Δεν έτυχε να βρεθείτε, όχι ότι υπάρχει κάτι προσωπικό με την κυρία Δηλαβέρη, έτσι. Όχι βέβαια, λέμε, σας παρακαλώ. Απλά δεν έτυχε να βρεθώ. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση. Άρα λοιπόν... Σας είπα... Πέστε. Σας είπα ότι με όλους τους συμβούλους, την πολιτεύσεως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω άριστες διαπροσωπικές σχέσεις, οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα με την κυρία Δηλαβέρη. Απλώς δεν έτυχε να βρεθούμε. Ναι, απλά τώρα δικαιολογήσατε την παρουσία στο γραφείο του Πιτούλη, του κυρίου Πιτούλη, του Αντιπεριφερειάρχη, την ημέρα της ψηφοφορίας. Γιατί προφανώς το ακούσατε και εσείς αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί τι γυρεύει ο Παργανάς στην Πρωτεία, έτσι δεν είναι? Δεν το ακούσατε? Μόνο πρέπει να γνωρίζετε, εγώ σχεδόν κάθε 15 μέρες είμαι στη Πρωτεία. Μάλιστα. Λοιπόν, δόθηκε απάντηση σε αυτό. Πάμε τώρα. Πριν πάμε στην ημέρα της παρέτησής σας, πάμε λίγο στο παρελθόν. Έχετε εκλεγεί, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι εσείς έχετε μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία, αν και διακριτική, με την έννοια ότι πρώτη φορά αναλάβατε αξίωμα το 2015,
ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν είναι. Καλά τα λέω. Ακριβώς όπως το λέτε εσύ είναι. Σωστά το ναι, λέω. Αλλά είχατε όμως μια αυτοδιοικητική πορεία μακρά. Είχατε διατελέσει νομαρχιακό σύμβουλος πριν καταργηθεί ο θεσμός από το 2006 μέχρι το 2010 με την παράταξη του κ. Καχρημάνη, ναι ή όχι? Ναι, έτσι χωρίς είναι. Όπως το λέτε ακριβώς, χωρίς κανένα αξίωμα να πάρετε τότε, δεν λέω τίποτα τυχαία, όλα έχουν τη σημειολογία τους και τη βαρύτητά τους. Ήσταν λοιπόν ο νομαρχιακός σύμβουλος για 4 χρόνια από την παράταξη του κ. Καχρημάνη, 2006-2010, πριν καταργηθεί ο θεσμός της αιρετής αυτοδιοίκησης, νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, χωρίς κανένα αξίωμα εμισθό, ναι ή όχι? Ναι, ήμουν μόνο γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου το τελευταίο έτος, όπου δεν υπήρχε μισθός. Είναι ο μισθός που παίρνουν για την παρουσία αποζημίωση, για την παρουσία που παίρνουν όλοι οι σύμβουλοι. Τιμητική είναι η θέση. Άνευ μισθό. Εκλεγήκατε, ακολουθήσατε τον κύριο Καχρημάνη στις εκλογές του 2010, στην πρώτη του έτσι, προσπάθεια να εκλεγεί περιφερειάρχης και εκλεγήκατε περιφερειακός σύμβουλος, ναι ή όχι? Ναι, βεβαίως, ναι. Και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας επίσης δεν είχατε κανένα αξίωμα έμισθο, δεν διατελέσατε αντιπεριφερειάρχης για παράδειγμα θεματικός, ναι ή όχι? Όχι, κανένα έμισθο αξίωμα. Και επανεκλεγήκατε στις εκλογές του 2019, έτσι, ναι. Για να σας προτείνει. Το 15, από το 2015 έως το 2015 μέχρι 2019. Ήμουν ναι. Πάλι πρόεδρος το 2015 που 10-14 δεν είχα κανένα αξίωμα. Ναι, 15-19 ναι. Συμβουλίου. Σας έφυγε μία τετραετία. Μα είναι τόσες πολλές. Για να χαριτολογήσω με λίγο, είναι τόσες πολλές οι τετραετίες που πολιτεύεται ο φίλος μου κατά τα άλλα, έτσι, και συμμαθητής μου, ο κύριος Καχρημάνης, που έχω μπερδέψει τετραετίες. Τα μπέρδεψα κι εγώ, λοιπόν. Συνεπώς. Επιβραβεύει ο λαός, κύριε Μάστορα. Ο λαός αποφασίζει. Βεβαίως, μα το είπα χαριτολογώντας. Είναι απλά, λέω, θέλω να πω πολλές τετραετίες. Και από το 2015 λοιπόν είστε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι? Και το 19, ναι. Το 19 σας προτείνει ξανά. Σαν πρόεδρος. Πώς? Και επανεκλέγεστε πρόεδρος ξανά. Σαν πρόεδρος το 19. Ναι. Ωραία. Περνάνε λοιπόν 2 χρόνια. Και λίγες ημέρες, δύο-τρεις εβδομάδες πριν, μετά από μια θυελώδη, όπως είπα, συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου ακούστηκαν απαράδεκτες εκφράσεις και χαρακτηρισμοί, εσείς κατά τη συνεδρία σε αυτή προσπαθούσατε, παρακολουθώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο, να ισορροπήσετε τα πράγματα, να κατευνάσετε τα πνεύματα, τις εντάσεις, τις οξύνσεις, γενικά να διαδραματίσετε το θεσμικό σας ρόλο. Από ό,τι φαίνεται, θεωρήσατε ότι δεν το καταφέρατε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο υποβάλατε την παρέτησή σας. Είναι έτσι? Λοιπόν, κύριε Μάστορα, στην τοποθέτησή μου χρησιμοποίησα λέξεις, όπως είπατε, στοχευμένες. Χρησιμοποίησα δύο λέξεις. Ευθύνη και αξιοπρέπεια. Η ευθύνη μου ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να μην ήταν υποκειμενική, γιατί εγώ δεν χρησιμοποίησα καμία απαξιωτική φράση για κανέναν. Υπάρχει όμως αυτό που λέω εγώ, η αντικειμενική ευθύνη. Mm-hmm. Εφόσον προείσαμε ενός συλλογικού οργάνου, πρέπει να αναλάβω και την ευθύνη που μου αναλογεί. Και την έχω εξειδικεύσει ποια ήταν αυτή η ευθύνη μου. Ότι δεν μπόρεσα να πείσω μέχρι σήμερα τους εμπλεκομένους, τους συμμετέχοντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια είναι η ορθή πολιτική συμπεριφορά. Και ποια είναι αυτή? Ο σεβασμός στον οποιοδήποτε άλλο ομιλούν το Περιφερειακό Σύμβουλο. Δεν έχουν θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ούτε οι ύβρις, ούτε οι ηρωνίες, ούτε οι απαξιωτικές φράσεις, τίποτε. Μπορεί στην προεκλογική περίοδο να υπάρχει μια υπερβολή, και ότι είπα στην πρώτη ομιλία μου ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, που επιτρέπεται προεκλογικά κάποιες υπερβολές, επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου να διάγονται τέτοιες φράσεις. Επομένως, εγώ πήρα την ευθύνη που μου αναλογεί και που μου επέβαλε η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά μου που έπρεπε να κάνω για να προστατεύσω τον ίδιο το θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους ίδιους περιφερειακούς συμβούλους. Είναι δυνατόν οι υπηρώτες να βλέπουν αυτούς τους οποίους έχουν εκλέξει να τους αντιπροσωπεύουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο? Έχουμε απέτηση από τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά βλέποντας αυτά τα πράγματα?
Μετά λέει είναι απογοητευμένοι. Βεβαίως είναι απογοητευμένοι. Με αυτές τις σκηνές κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Κανείς δεν θέλει να τα δει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή γίναμε ρεζίλ πανελληνίου σε Αμάν, σε Ράδιο Αρβίλα κλπ. Και κανένας το αυτή δεν ίδρωσε. Αυτοβούλωσε με να πάρει την πρωτοβουλία και να ζητήσει συγγνώμη. Όχι, δεν είναι τέτοιο, όχι, δεν είναι τέτοιο. Είπατε. Αυτοβούλωσε έπρεπε να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν συγγνώμη και όχι να την επιβάλλει ο πρόεδρος. Επομένως, εγώ έκανα αυτό που με επέβαλε η θέση μου που είχα και η ευθύνη που είχα. Δεν ήταν θερμό απόφαση και το ξέρουν όλοι πολύ καλά. Θα τα πούμε στη συνέχεια αν ήταν θερμό ή αν ήταν προαποφασισμένο, αλλά επειδή κάνατε αναφορά στο κείμενο της παρατήρησης και είπατε δύο λέξεις, εγώ να επιθυμίσω, τα είπα στην αρχή, να τα επιθυμίσω ξανά ότι αναφέρετε, μιλάτε για, εκφράζετε τη βαθιά απογοήτευσή σας, έτσι, για τη συνεδρίαση αυτή. Είναι πολύ βαρύ αυτό να λέει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι είμαι βαθιά απογοητευμένος και παράλληλα κάνετε αναφορά είπε σε και βαρύτατο προσβεβλημένος. Δεν το λέτε αυτό. Είπα και το λέτε τη φράση βαρύτατα προσβεβλημένος που είναι ακόμα πιο βαριά. Ακόμη πιο βαριά. Και κάνετε όμως και αναφορά και στους πρωταγωνιστές των αθλειοτήτων. Που σημαίνει ότι είναι πληθυντικός αριθμός, άρα είναι περισσότεροι του ενός εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αθλειότητες. Όταν σε ένα θεσμικό όργανο γίνεται λόγος για, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο, κορυφαίο σε επίπεδο περιφέρειας, γίνεται λόγος από τον πρόεδρο του οργάνου αυτού για αθλειότητες, αντιλαμβάνεστε ότι ο μέσος πολίτης μας παρακολουθεί. Λέει, τι γίνεται ρε παιδιά. Είναι βαριοί χαρακτηρισμοί αυτοί και γνωρίζετε και ως νομικός και ως έγκριτο νομικός και ως χρήστης της γλώσσας της ελληνικής ότι ποιες ήταν, εγώ δεν μπορώ να μη ρωτήσω τώρα. Πρώτον, σε ποιους πρωταγωνιστές αναφέρεστε στο κείμενο της παρατησής σας και δεύτερον, ποιες ήταν οι αθλειότητες αυτές. Γίνεται πιο σαφής. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όσοι έχουν δει την προηγούμενη συνεδρίαση είδαν και όσους ενεπλάκησαν. Δεν χρειάζεται να τους ονοματίσω εγώ. Όχι, θα σας πω. Όσους ενεπλάκησαν. Με συγχωρείτε, μια διακοπή. Ακούστε να σας πω. Δεν την είδαν όλοι. Ακούστε λίγο. Τις συνεδρίες δεν την είδαν όλοι. Προσέξτε, τώρα με το YouTube και τα υπόλοιπα μέσα, τα social media, όλοι τα έχουν δει και μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα. Μην φοβάστε. Την εισαγωγή της συνεδρίας αναλυτικότατα. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί εγώ, αν κάποιος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος εσάς σας απευθύνει μία έκφραση απαξιωτική, γιατί οδήποτε τρόπο την κρίνετε εσείς απαξιωτική, είναι ανάγκη να πέστε στο επίπεδο το δικό του για να το οδηγήσετε τα πράγματα σε χειρότερη κατάσταση ή πρέπει με τη συμπεριφορά σας να το επαναφέρετε στην τάξη. Εγώ βάζω το ερώτημα. Επομένως, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε ποτέ από τις συμπεριφορές άλλων και να πέφτουμε στο επίπεδο που θέλουν. Εμείς πρέπει να κρατάμε ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας και του σοβαρού πολιτικού λόγου. Δεν μπορεί δηλαδή εκεί που μιλάει κάποιος να πετάζεται, κάποιος να τον υβρίζει. Το θεωρώ απαράδεκτο. 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 Δηλαδή, εκεί που συζητάνε δύο, πετάζεται, εμφανίζεται κάποιος τρίτος ξαφνικά για να πει και αυτός την ύβρη του. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή η πολιτική. Δεν είναι συμπεριφορά πολιτική. Αυτή είναι συμπεριφορά και στις παιδικές χαρές. Δεν βάλω χειρό, να μην χρησιμοποιήσω πιο βαριά έκφραση. Εγώ πρέπει να ρωτήσω όμως. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος, δεν έχει ονοματεπώνυμο. Ή αν προσέξτε, θέλετε να το συνδυάσω. Προσέξτε. Ναι. Θα σου πω το εξής. Όσες φορές έχω τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα, όσο είμαι πρόεδρος, ποτέ δεν έχω κάνει ονομαστική αναφορά. Χρησιμοποιώντας τις λέξεις που χρησιμοποιώ κάθε φορά, όλοι καταλαβαίνουν όσοι είναι εκεί και ξέρουν πού απευθύνομαι. Δεν χρειάζεται να πω σε ονομαστική αναφορά, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό το κομμάτι έχει κλείσει, διότι προσβλήθηκε το Συμβούλιο ως σύνολο. Και ο πυροδοτικός λαός προσβλήθηκε από αυτές τις αναφορές που έγιναν. Επομένως, δεν έχει καμία αξία το να αναμοχλεύουμε αυτό το πράγμα για να πούμε ποιος έφταιγε. Εδώ εγώ είπαμε ότι με την παρέτησή μου
θέλω να είναι μια καινούργια αρχή για το Περιφερειακό Συμβούλιο για αναβάπτιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, λέω στην παρέτησή μου, για να μάθουν όλοι το εφαγωνίζεστε και να επικρατήσει πολιτικός πολιτισμός και δημοκρατικός διάλογος. Είπα αναβάψει τις αρχές της δημοκρατίας. Αυτά που χρησιμοποίησα είναι στοχευμένα. Εγώ δεν αναμοχλεύω το παρελθόν. Εγώ έκανα αυτό το οποίο έκανα που επέβαλε η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά μου και είπα ότι προσφέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο το καλύτερο που μπορούσα να κάνω τη δεδομένη στιγμή. Αφήνω πίσω το παρελθόν, θα είμαι σύμβουλος στα έδρανα και πιστεύω ότι αυτή η πράξη μου θα βοηθήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να ζήσει καλύτερες στιγμές. Θα δούμε. Θα δούμε συνέχεια αυτά. Αλλά εγώ επιτρέψατε μου να επιμείνω, γιατί αν δεν επιμείνω και αν δεν βγάλω είδηση, δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Να το θέσω διαφορετικά. Είπατε ότι δεν θέλετε να κάνετε προσωπική αναφορά. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μπορείτε να κάνετε όμως θεσμική αναφορά. Και για να το προεκτείνω λίγο το ερώτημα, να το πω και διαφορετικά. Δεν σας ακούω καθόλου. Με ακούτε τώρα? Δεν ακούγεστε, κύριε Μάστρο. Τώρα με ακούτε? Πάμε ξανά λίγο. Τώρα με ακούτε τώρα? Σας είπα με όποια τεχνικά προβλήματα. Ακούω, ναι. Όποια τεχνικά προβλήματα και αν υπάρξουν, θεωρώ δεν είναι δάκτυλος κανενός. Είναι τεχνικά τα προβλήματα. Οι αλήθειες θα ακουστούν. Επιμένω λοιπόν εγώ και ρωτάω. Και ρωτώ. Μπορεί να μην θέλετε να κάνετε προσωπική αναφορά, αλλά μπορεί να θέλει να κάνετε θεσμική αναφορά. Δηλαδή, είπατε ότι αν κάποιος, μπορεί να πει κάποιος, γιατί κάποιος απαντάει. Για να μην μπούμε σε λογοπαίγνια, εδώ υπάρχουν κάποιοι εμπλεκόμενοι με θεσμική ιδιότητα. Δηλαδή, υπάρχει ο Περιφερειάρχης που έχει θεσμική ιδιότητα. Έτσι. Υπάρχουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, οι οποίοι επίσης έχουν θεσμική ιδιότητα, αλλά και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Τώρα, αυτά που λέτε στο κείμενο της παρέτησής σας. Ότι υπήρξαν πρωταγωνιστές αθλειοτήτων. Θεσμικά μπορείτε να μου πείτε ποιοι είναι, όχι ονομαστικά, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτοί? Ξέρεις τι που λέτε τώρα, ο Γιάννης Γιαννάκης, δηλαδή, να μην πω το τέτοιο. Είπα, θεσμικά έκανα αυτό που έπρεπε, πάμε παρακάτω. Εγώ προσέφερα την υπηρεσία που έπρεπε να προσφέρω στους πολίτες της Ηπείρου. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Λοιπόν, πάντα έτσι μιλούσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποτέ ονομαστικά. Πάντα με άποψη πολιτική και συγκεκριμένη. Και αυτή είναι και η θέση μου τώρα. Ο καθένας καταλαβαίνει. Ο ίδιος σου είπατε ότι εμπλέκεται ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ κτλ. Ή ο Ε και ο Ζ. Αυτό έχει κλείσει το κομμάτι. Πάμε παρακάτω στην επόμενη μέρα. Εγώ θα επιχειρήσω για μια ακόμη φορά να εκμεύσω μια απάντησή σας. Αν το καταφέρω, καλώς, αν το καταφέρω, δεν πειράζει, θα πω ότι απέτυχα. Λοιπόν, γνωρίζετε τη φράση τη γνωστή, τη ρίση τη γνωστή, το «τις ήρξατο χειρών ήξαντο», συγγνώμη, «χειρών αδίκων». Πάλι θεσμικά ερωτώ εγώ. Και να το θέσω ευθέως για να διευκολύνω και για να είμαστε με τα λόγια μας, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο Επίρος Ριζόπουλος, μάλλον ας μην πούμε στην ονοματολογία, ο επικεφαλής μιας εκ των παρατάξεων δημοτικούς του Περιφερειακού Συμβουλίου επετέθη με ανίκιους ομολογουμένους χαρακτηρισμούς κατά του εκλεγμένου Περιφερειάρχη. Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης όφιλε να, αν θέλετε, να μην δώσει συνέχεια σε αυτό, αφήνοντας τον κόσμο να κρίνει. Προσέξτε, όλοι σε κάποιες στιγμές δεν αντιδρούμε το ίδιο. Και εγώ έχω τύχει να χάσω την ψυχραιμία μου. Αυτό όμως δεν είναι επικριτικό για τον κύριο Περιφερειάρχη. Δεν το λέω επικριτικά. Εγώ μιλάω γενικότερα, διότι, πρώτα θα σας πω το εξής. Διότι εσείς έχετε δει αυτό το επεισόδιο. Πριν σχεδόν μπορεί να έχει και έτος, πάλι μεταξύ κάποιων συμβούλων, και μάλιστα από την ίδια περιφερειακή ενότητα, λοιπόν, είχαν ανταλλαγή πολύ βαριές κουβέντες. Τότε βέβαια δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι στα μέσα ενημέρωση. Μπορούσα να σας πω. Συγγνώμη, τη πλειοψηφία. Όχι, μεταξύ ενός τη πλειοψηφία και ενός τη μειοψηφία, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Μάλιστα. Και καλούνται οι περιφερειακοί σύμβουλοι τα πάνε για μάρτυρες, διότι εγώ είπα να παληφθούν από τα πρακτικά οι φράσεις τις οποίες αντιλάγησαν. Και τότε τους είχα επιπλήξει και τους είχα πει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Εφόσον δεν εισακούστηκα. Έκανα αυτό το οποίο έκανα. Δεν έχει καμία αξία
να πω έκανε ο Α, έκανε ο Β. Ας συνετιστούν όλοι και ας καταλάβουν από την πράξη την οποία έκανα ποια πρέπει να είναι η πολιτική του συμπεριφορά. Τελεία και παύλα. Έκτισε το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ναι, αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος θα εξάγει τα συμπεράσματά του. Δεν με απαντάτε ποιοι πρωταγωνίστησαν στις αθλειότητες. Προφανώς, να σας ερμηνεύσω εγώ και να μου πείτε... Ναι, πέστε μου. Θα σας πω το εξής. Θα μου επιτρέψετε πραγματικά, γιατί ζήτησα την άδεια από τον άνθρωπο που μου έστειλε αυτό το μήνυμα το βράδυ της παρετήσεώς μου, που κάποιοι εδώ στην Ήπειρο κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι άλλοι όμως που είναι μακριά από την Ήπειρο και από τα Γιάννενα, θα καταλαβαίνουν καλύτερα. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω και αν θέλετε να ακουστεί στην εκπομπή ή να το κόψετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί τίποτε. Είναι η μόνη εκπομπή που είμαι περήφανος για 12 χρόνια που δεν γίνεται καμία λογοκρισία. Από κανέναν. Λοιπόν, ακούστε τι μου γράφει. Θα ακουστεί αυτούς. Στις 4 Δεκάτου 2009, ο Κώστας Καραμανλής έπαιρνε μια μεγάλη και συνειδησιακά φορτισμένη απόφαση. Παραιτήθηκε από την ηγεσία της παράταξης, αν και δεν μπορούσε να τον αμφισβητήσει κανένας. Σχεδόν 12 ολόκληρα χρόνια μετά πήρες μια εξίσου γενναία πολιτική απόφαση. Αυτό που μένει στο τέλος είναι η αξία του καθενός. Διδάσκεις ήθος στην πολιτική ζωή του τόπου, μα πρώτα δίδαξες ήθος με την προσωπική σου πορεία και ζωή. Έχω γνωρίσει από αρχηγούς και πρωθυπουργούς ως υπουργούς και βαρόνους. Έχεις σπάνιο εκκλησιαστικό φρόνημα και υψηλή πολιτική ενσυναίσθηση. Η αξιοπρέπεια στο υψηλότερο σημείο της. Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες που κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει. Νομίζω ότι αυτό απαντάει σε πάρα πολλούς. Μάλιστα. Θα ακουστεί αυτούς όπως το διαβάσατε. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο μια αναδρομή στη θητεία σας. Όποιος κατάλαβε. Πάμε. Αφήνοντας τα θλιβερά, γιατί θλιβερά όντως ήταν έτσι και έκτροπα εκείνης της συνεδρίασης της Θυελλώδους, είπατε προηγουμένως ότι ένα χρόνο πριν είχε προηγηθεί πάλι μια έτσι, ένας διαπληκτισμός μεταξύ περιφερειακών υπρεολόγιο μεταξύ. Να ρωτήσω ευθέως με τον κύριο τον Σταύρο Παραγανά, το μέχρι χθες πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για 5 και πλέον συναπτά έτη, ναι ή όχι? Ναι, βεβαίως. Από 15, 5 και πλέον συναπτά έτη, 5,5 χρόνια περίπου. Ναι, βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ήταν αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που αντιλάγησαν αυτοί οι ανίκοι χαρακτηρισμοί που σας έκανε, που ξεχύλισε το ποτήρι, ήταν αυτό η αφορμή και τα αίτια προϋπήρχαν και είπατε ότι όσο δεν πάει άλλο, δηλαδή και για παράδειγμα στην προηγούμενη θητεία σας, το Περιφερειακό Συμβούλιο λειτουργούσε καλύτερα, ήταν πιο αναβαθμισμένο, το επίπεδο ήταν πιο υψηλό το επίπεδο θεσμικά και από το 19 και μετά, και δεν το λέω τυχαία, διότι το 19 στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχει μια παράταξη και δεν θα, επειδή να μην μιλάμε με γρίφους τώρα, γιατί και ο κόσμος λέει τώρα τι κάνουν, μας δουλεύουν, από το 2019 συμμετέχει ο κύριος Ριζόπουλος, ο οποίος θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι προεκλογικά είχε καταφερθεί κατά του κυρίου Καχρημάνη, είπατε προηγουμένως όμως εσείς ότι προεκλογικά επιτρέπονται κάποιες υπερβολές κτλ. Με πραγματικά... Είπα στην πρώτη μου ομιλία, προσέξτε. Στην πρώτη μου ομιλία ως εκλεγμένος πρόεδρος έθεσα το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι άπαντες. Και ποια είναι αυτή η συμπεριφορά και δεν πρέπει να έχουν συμπεριφορά που απάδει του αξιώματος που κατέχουν, είτε είναι επικεφαλής παρατάξεως είτε είναι απλός σύμβουλος. Το ξεκαθάρισα και είπα μπορεί προεκλογικά να υπόθεσαν υπερβολές ή και ύβεις οτιδήποτε, εδώ μέσα απαγορεύεται. Δεν το επιτρέπω, δεν είναι πρέπον, δεν αξίζει να υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις, να εκφέρονται τέτοιοι λόγοι. Από τη στιγμή που συνεχίστηκε, δεν βλέπω το λόγο δηλαδή εγώ να μείνω.
Και σας είπα, το λέω στην παρέτησή μου. Δεν τους ενέπνευσα ποια είναι η ορθή πολιτική συμπεριφορά. Αυτή είναι η ευθύνη δικιά μου. Δεν είναι ευθύνη ότι τους έκλεισα τα μικρόφωνα. Δεν είμαι παιδονόμος εγώ, κύριε Μάστερ. Μάλιστα. Εγώ είμαι πρόεδρος και πρέπει να εμπνέω το σώμα. Και σας πληροφορώ ότι όλοι οι σύμβουλοι, οι περισσότεροι των συμβούλων, και αυτοί που πήραν το λόγο και κατηδίαν, και μετά την παρέτησή μου με πήραν και είπε: Πρόεδρε, σε παρακαλώ, με ανακάλεσε για εμάς. Το ξέρω, θα το έλεγα παρακάτω. Γι' αυτό σας λέω. Ανακάλεσε για εμάς σύμβουλοι, όχι τις πλειοψηφίες μονάχα. Τις μειοψηφίες οι περισσότερες σας πληροφορώ. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Και είπα ότι η απόφαση μου είναι συνειδητή, είναι ενσυνείδητη επιλογή, είναι μετά από πολύ όρημη σκέψη. Και αν θα διαβάσετε και μία φορά ακόμα το κείμενό μου, θα καταλάβετε ότι προσφέρω την καλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσα να προσφέρω σε εσάς τους ιδίους. Εγώ θα είμαι στα έδρανα μαζί σας, ως απλός περιφερειακός σύμβουλος, και στα καλά και στα κακά. Θα τα πούμε συνέχεια, αλλά... καθαρές κουβέντες, πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τα πούμε σε συνέχεια αυτά όλα, αλλά επιτρέψτε μου λίγο. Έλεγα λοιπόν, για να μιλάμε, να λέμε πάνω το όνομά τους, και τα πω εγώ, αν θέλετε εσείς να ονοματίσετε. Από το 2019, τις εκλογές του 2019, που η παράταξη του κυρίου Ριζόπουλου συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και με δεδομένο ότι ο κύριος Ριζόπουλος προεκλογικά είχε επιτεθεί στον κύριο Καχρημάνη, και μάλιστα και εγώ προσωπικά το είχα στυλιτεύσει, με την έννοια ότι ήταν, δηλαδή όταν μιλούσε για παράδειγμα. Όλοι το έχουν στυλιτεύσει, κύριε Μπάστορα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην το πει, να μην το αποδεκτό. Ακούστε κάτι. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν είχε κάνει μια συγκέντρωση στα Γιάννη ο κ. Ριζόπουλος προεκλογικά, είχε πει μετά την απελευθέρωση, ήταν 21 Φεβρουαρίου, περίοδος των ελευθεριών της πόλης. Είχε πει πριν τις εκλογές του 2019, μετά την απελευθέρωση της πόλης των Ιαννίνων από τον Οθωμανικό ζυγό, η απελευθέρωση από το Καχρημανιστάν. Αυτά ήταν πραγματικά τοξικές δηλώσεις που δηλητηρίαζαν και υπονόμευαν την πολιτική ζωή του τόπου σε περιφερειακό επίπεδο. Και λέω λοιπόν εγώ, μήπως ο κύριος Ριζόπουλος με την είσοδό του στο Περιφερειακό Συμβούλιο δημιούργησε άλλα δεδομένα και σας έκανε να φτάσει στο απροχώρητο και να πάρετε αυτή την απόφαση. Γιατί και πριν τον κύριο Ριζόπουλο, πριν το 19, είπατε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν λειτουργούσε όπως θα θέλατε να λειτουργήσει. Γιατί δεν παραιτηθήκατε τότε λοιπόν? Προσέξτε, δεν είπα αυτό. Προσέξτε. Δεν είπα ποτέ ότι το 19. Όχι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Ακούστε να σας πω. Διορθώστε με. Σας είπα ότι το επεισόδιο που έγινε στη θητεία αυτή μεταξύ συμβούλων. Δεν έγινε το 19. Σε αυτή τη διετία, την τελευταία. Μέχρι το 19 ήταν καλά τα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα από τώρα. Πάντα προσέξτε να δείτε. Δεν έχω αυτό θέλω να ακούσω, κύριε Παγανά. Το 19, μέχρι και το 19, τέτοιες εκφράσεις και τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό ήθελα να ακούσω τόση ώρα. Ακούστε να σας πω όμως. Προσέξτε. Προσέξτε μου. Ποιο είναι το καθήκον αυτών των οποίων συμμετέχουν σε ένα συλλογικό έργο? Να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να ανεβαίνουμε προς τα πάνω? Προφανές. Να ψηφίζετε την πολιτική ζωή του τόπου αντιγράφοντας τα πρότυπα του κεντρικού πολιτικού συστήματος και τις ίδιες που ανταλλάσσονται στο κοινοβούλιο ή που ανταλλασσόνται και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο? Σωστό. Δηλαδή έχει φτάσει η Ελλάδα, θα σας πω 5 πράγματα για να γίνουν κατανοητά, να καταλάβει ο κόσμος. Ο πολιτικός λόγος στην Ελλάδα έχει αντικατασταθεί από την πολιτική ατάκα. Και η πολιτική σκέψη έχει υποκατασταθεί και αυτή από την πολιτική επικοινωνία. Επομένως ο πολιτικός είναι ένας υποκριτής που παίζει ένα ρόλο και να δώσει θέαμα στο λαό. Αυτό κύριε Μάστρο δεν είναι πολιτική για μένα. Αυτό είναι ένα θέαμα που το βλέπει ο κόσμος και μπορεί να απολαμβάνει τη στιγμή, αλλά μακροχρόνια βγαίνει εις βάρος του τόπου και των ιδίων των πολιτών. Επομένως, τι θέλω, πρέπει να αναβαθμιστεί ο πολιτικός λόγος στη χώρα γενικότερα, αλλά και σε επίπεδο τοπικό. Και δεν αναβαθμίζεται όταν εγώ που έχω πολιτικό λόγο ή οποιοδήποτε άλλος πάω στο επίπεδο της ύβρεως. Αλλά όταν αυτόν τον οποίο υβρίζει, τον οδηγώ εγώ να έρθει στα δικά μου τα βήματα. Και εκεί εγώ απέτυχα. Δεν έπεισα. Το λέω ευθέως. Μήπως, να σας πω, καταρχήν δώστε μια απάντηση γιατί τώρα η παρέτηση και όχι πριν, γιατί θα μπορούσε να αναρωτηθούν πολλοί συμπολίτες
Καλά, ο Παργανάς στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ήταν πρόεδρος. Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε? Τώρα διαπίστωσε ότι υπάρχουν αθλειότητες και έκτροπα. Προφανώς λοιπόν τώρα διαπιστώσατε. Το λέτε, το είπατε. Το είπατε. Τώρα συνέψαμε και διαπίστωσα, προσέξτε. Ναι. Αν δεν συμβεί κάτι, να διαπιστώσει. Όχι, έχετε δίκιο. Αύριο δεν έχω τώρα περιστατικά στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να πω τι δηλαδή, να κατηγορήσω συμβούλου για πράγματα που δεν έχουν κάνει. Ωραία. Συνεπώς, τα τελευταία δύο χρόνια το Περιφερειακό Συμβούλιο λειτουργούσε με τρόπο που εσείς δεν μπορούσατε να ανεχθείτε. Έτσι, ο αξιακός σας κώδικας δεν σας το επέτρεπε. Ο πολιτικός και ηθικός. Έτσι δεν είναι? Προσέξτε. Είπα το εξής. Ότι οι συμπεριφορές των Περιφερειακών Συμβούλων και όσων όλων συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν μερικές, υπάρχουν κανόνες πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Όταν αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται και κάποιοι δεν συνεθίζονται, οπότε δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η λύση. Πρέπει να προστατεύσω την αξιοπρέπεια τη δικιά μου και την αξιοπρέπεια των ίδιων των συμβούλων των υπηρετών. Μάλιστα. Τελεία. Λοιπόν, είστε πολύ σαφείς. Πέστε μου κάτι. Παράλληλα, επιτρέψτε μου, είσαστε, μάλλον ερώτημα θα θέσω, δεν μπορώ εγώ να αποφανθώ, μήπως είσαστε υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σας? Δηλαδή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πολιτική δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων. Ο πολιτικός αμοραλισμός, ο κινησμός στην πολιτική, η συναλλαγή, η ιδιοτέλεια, όλα αυτά τα γνωρίζετε, έτσι, τα πολιτικά πάθη, οι εντάσεις, τα ξέρετε αυτά, πολιτεύεστε από το 2006, έχετε 15 συναπτά έτη. Δεν είναι και λίγα. Άρα έχετε εμπειρία, έχετε γεύση. Δεν είστε άγευστος πολιτικής. Μήπως λοιπόν λέω ότι ήσασταν υπερβολικός με τον εαυτό σας, υπερβολικός κριτής αυστηρός, μήπως αυτοβαθμολογηθήκατε αυστηρά και δεν ήταν τόσο η δική σας η ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν στο πρώτο τελευταίο μάλλον Περιφερειακό Συμβούλιο? Για την ευθύνη τα είπα στην αρχή. Πού έγκυται η ευθύνη μου και γιατί είναι αντικειμενική η ευθύνη? Ότι δεν μπορέσατε να εμπνεύσετε. Φυσικά. Είπα, αυτή ήταν η ευθύνη. Προσέξτε, η αντικειμενική μου ευθύνη είναι γιατί προήσαμε σε ένα όργανο όπου οι συμπεριφοράες ξέφυγαν. Ναι, με συγχωρείτε. Αν οι άλλοι είναι χαρακτήρος. Συγγνώμη, κύριε Παργανά, με συγχωρείτε. Αν οι άλλοι είναι χαρακτήρος δύστροποι ή αν θέλετε, πολιτικά αρηβίστες ή αμοραλιστές ή οτιδήποτε άλλο ή αγενείς ή κτλ. Εσείς γιατί να έχετε την ευθύνη ως πρόεδρος του συλλογικού οργάνου? Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά αυτών που είναι υπετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Αφού δεν συμμορφώνονται ή δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν, δεν υπάρχει λόγο να προεδρεύσω εγώ, να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια η δικιά μου και των υπηρετών και εγώ να κάθομαι και να λέω ότι συνέβη τίποτε. Δηλαδή, εδώ να μας φτύνουν και εμείς να με ψυχαλίζει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ έχω συγκεκριμένο κώδικα αξιών με τον οποίο πολιτεύτηκα και το γνωρίζουν όλοι εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Πάντα ήμουν άνθρωπος για την ομάδα. Δεν έχω ζητήσει, σας πω, ποτέ μονοσταυρία. Ούτε καν παίρνω τηλέφωνο για να ψηφίσω στις εκλογές. Τρεις μέρες προεκλογικό αγώνα κάνω. Και τέσσερις. Μάλιστα. Εκλέγεστε. Με γνωρίζουν ο κόσμος στα περιοχή μου. Εκλέγεστε και πανεκλέγεστε. Και με τιμούνε με την ψήφο τους. Και με τιμούνε με την ψήφο τους. Έτσι. Γνωρίζω. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός καριέρας, ούτε αριβίστας, ούτε τίποτε. Μακριά από μένα αυτά. Δεν με αγγίζουν. Ωραία. Θεωρήσατε λοιπόν ότι με την παρέτησή σας κάποιοι μπορεί να πούν ότι ο κύριος Παργανάς διεκδίκησε για τον εαυτό του το ρόλο της ηφηγένειας, εκουσίως της ηφηγένειας, έτσι, να θυσιαστεί αυτός δηλαδή, για να θυμηθούμε και την αρχαία τραγωδία, να θυσιαστεί αυτός, εισαγωγικά να θυσιαστεί, για να αναβαθμιστεί. Μπας και συνέλθουν, μπας και ταράξει τα λινάζοντα ύδατα και ταρακουνήσει κάποιους για να αναβαθμιστεί το κύρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχει αυτή η άποψη. Δηλαδή, από ό,τι συζητώ, πολλοί πιστεύουν ότι ήταν, αν θέλετε, ήταν μια παρόρμηση δική σας υπερβολικά συναισθηματική που, εντάξει, θα μπορούσατε να την είχατε αποφύγει, αλλά εσείς αποφασίσατε. Προσέξτε. Δεν ήταν καθόλου συναισθηματική. Δεν ήταν συναισθηματική. Δεν έκανε την ίδια μέρα που έγιναν τα έκτροπα. Ή την επομένη. Είδαμε μετά από πολύ όρημη πολιτική σκέψη, σας πληροφορώ. Έκανα ένα στοχασμό σε προηγούμενες
σε όλη τη διαδρομή μου την προηγούμενη, με ανθρώπους που έχω συνεργαστεί και οι οποίοι πραγματικά ήταν τιμή μου που βρέθηκα δίπλα τους και μαζί τους. Λοιπόν. Και ήταν απόφαση ενσυνείδητη για το καλύτερο του Περιφερειακού Συμβουλίου, για καλύτερες μέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για, σας είπα, και για την προστασία της αξιοπρέπειας. Είναι μια λέξη που έχει ξεχαστεί σε αυτή τη χώρα. Η λέξη ευθύνη και η λέξη αξιοπρέπεια έχουν χαθεί από το λεξιλόγιο. Μάλιστα. Όλοι λέει, έχω πολιτική ευθύνη. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη? Πολιτική ευθύνη και μένω στη θέση δηλαδή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν καταλαμβάνω ότι παίρνω την ευθύνη, αλλά κάθομαι εκεί που είμαι. Παίρνω την ευθύνη και φεύγω. Αυτό σημαίνει παίρνω την ευθύνη. Τι, ακούω στην κεντρική πολιτική συνέχεια πολλά και σε τραγικά γεγονότα. Πήρε λέει την πολιτική ευθύνη ο τάδε υπουργό ή υφυπουργό. Ποια ήταν η πολιτική ευθύνη? Να πει ότι στεναχωρήθηκε για τα θέματα, π.χ. αλλά να μείνει στη θέση του. Μάλιστα. Είσαι άλλο που έχουν πιο μεγάλε θέσει κέρυε. Λοιπόν, που συμβαίνουν πράγματα που δεν πρέπει να συμβαίνουν και δεν συγκινείται κανείς. Ή ασχολούνται μαζί του 2-3 ημέρες και μετά τους αφήνουν. Για να συμβεί το επόμενο κακό και να πω πήρε την πολιτική ευθύνη. Όχι κύριε, δεν είναι ευθύνη αυτή. Ευθύνη είναι παίρνω, φεύγω. Διότι κρίνω ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Ή δεν εισακούγουμε οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά δεν παίρνω ευθύνη και μένω εκεί που είμαι. Να ενδυλακώνω τα προνόμια. Αυτό είναι η νέα ισανευθυνότητα και η υποκρίση. Μάλιστα. Αυτό έχω να σας πω. Ερώτηση. Θεωρείτε ότι ευθύνη μεγαλύτερη ή μικρότερη ανεξαρτήτως από το μερίδιο που αναλογεί στον καθέναν για την υποβάθμιση του θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου τα τελευταία 2 χρόνια μετά τις εκλογές του 2019 έχουν άπαντες μηδενός εξαιρούμενου? Με το χέρι στην καρδιά. Αν θα είσαι, ακούστε να σας πω, ακούστε. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Για να έχετε ακριβή γνώση και να κρίνετε αυτό που θα σας πω, έπρεπε να είστε παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λέω κάπου ότι και ο υβριστικός και ο ειρωνικός λόγος δεν έχουν θέση. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη μία φορά. Λοιπόν, έτσι. Το λέω αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιώ, σας είπα, είναι στοχευμένες και σας πληροφορώ ότι όλοι οι σύμβουλοι κατάλαβαν. Επειδή όλοι ακριβώς... κατάλαβαν, μην φοβάστε. Άπαντες κατάλαβαν. Και σας είπα, δεν είναι μονάχα ένας άνθρωπος, δεν μπορεί μόνος του να κατακριμνήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν δεν τον ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι. Τι θέλετε να κάνουμε? Ή και λέω, κάποιοι λοιπόν, άλλοι οποίοι μπορεί να κάνουν ότι γνωρίζουν τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, ή να θέτουν ζητήματα, ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, δεν να μην επεκταθώ σε θέματα τα οποία δεν έπρεπε καν να ασχολείται το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντάξει, τι θέλετε να είναι. Έτσι είναι η πολιτική. Έτσι ασκείται η πολιτική σε εισαγωγικά για μένα. Σας είπα δηλαδή ότι όταν είσαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να τηρείς ορισμένους κανόνες. Δυστυχώς κάποιοι δεν τους τηρούν. Δεν τους τηρούν. Δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε οποιονδήποτε σύμβουλο με ειρωνικό λόγο ή με υβριστικό. Δυστυχώς. Είτε μπορείς να διακόψεις τον οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει. Δηλαδή εσύ που γνωρίζεις και μιλάω για την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Κάποιοι από την αντιπολίτευση να διακόπτουν συνεχώς. Κάποιοι, ένας, δύο, συγκεκριμένοι, τρεις, έτσι. Δεν θέλω να πω. Τους το επισημαίνεις μία-δύο, δεν το καταλαβαίνω. Σας είπα, δεν είμαι παιδονόμος. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου. Το εμπεδώσαμε αυτό, αλλά εγώ λέω, η συμπολίτευση έχει ευθύνη. Στο μερίδιο της αναλογή. Δεν σας άκουσα καθόλου. Λέω, η συμπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ευθύνη στο μερίδιο, είχε ευθύνη στο μερίδιο που τις αναλογούσε για αυτές τις αποκλίνουσες συμπεριφορές. Το λέω κομψά. Λοιπόν,
Συλλογικά θα ήθελα να πει, συλλογικά δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Όχι, η ευθύνη είναι ατομική, ατομική του καθενός που συμπεριφέρει. Ατομική ευθύνη, για παράδειγμα. Ατομικό, προσέξτε, και σε κάποια στιγμή και εγώ μπορεί να έχω κάποια ατομική ευθύνη, γιατί έστω και ακούσια. Και ακούσια. Μπορεί να είπα μία φράση την οποία άλλο προσέλαβε ως, το προσέβαλα. Λοιπόν. Έτσι. Ατομική ευθύνη έχουμε όλοι σε ένα συλλογικό όργανο. Δεν είναι συλλογική ευθύνη. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν εγώ κάνω ένα ατόπιμα, θα φέρει ευθύνη ο κύριος Περιφερειάρχης. Όχι, βέβαια. Αν κάνω ένα ατόπιμα, θα φέρει ευθύνη ο κύριος Περιφερειάρχης. Θα το πάρει να ζητήσει ευθύνη. Όχι, βέβαια. Επομένως, η ευθύνη είναι ατομική του καθενός, το πώς λειτουργεί και το πώς συμπεριφέρεται. Εκεί είναι η ουσία. Πώς λειτουργεί ο καθένας και πώς συμπεριφέρεται. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν κάτι που ελέγχθη, που ακούστηκε και θέλω να το μεταφέρω για να είμαστε αντικειμενικοί, να κάνουμε αξιόπιστη κουβέντα και όχι κουβέντα σικέ και μαϊμού, έτσι. Ακούστηκε για παράδειγμα από κάποιους που δεν είναι απαραίτητα απέναντι στον κύριο Καχρημάνη, μπορεί να είναι και αρκετοί ήταν και υποστηρικτές του και υποψηφοφόροι του, που είδαν τα διαδραματιστέντα εκεί πέρα, γιατί και δράμα έχουν μέσα. Λοιπόν, είπαν ότι θα μπορούσε ο κύριος Καχρημάνης να μην ανταπαντήσει στον κύριο Ριζόπουλο, να τον αγνοούσε και το θέμα να έλυγε εκεί, να έδινε μεγαλύτερη αυτοκυριαρχία ως πρώτος, ως αρχηγός, ως ηγήτορας. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Όχι γέγονε, γέγονε. Λοιπόν, είπα όχι γέγονε, γέγονε. Τελείωσε, απάντησα. Με καλύψατε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Θέλω να πείτε κάτι σε διάκοψη, συγγνώμη. Γιατί έχω ρωτήσει πολλές. Όχι, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο γι' αυτό? Ρωτήσω, εγώ δεν... Όχι, είπα, απάντησα. Με το όχι γέγονε, γέγονε με καλύψατε και οι τηλεθεατές εξήγαγαν τα συμπεράσματά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που επίσης είπαν κάποιοι. Καχύποπτοι. Υποψιασμένοι, αν θέλετε, πολίτες. Δεν έχουν δικαίωμα να είναι. Μάλλον, όχι δικαίωμα. Υποχρέωση έχουν, ναι ή όχι? Πάντα. Έτσι δεν είναι? Αρκεί να είναι από... Προσέξτε. Υποψιασμένοι σε θετική κατεύθυνση. Ναι. Έχουν δικαίωμα και υποχρέωση ακόμα. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Πέστε μου. Κάτι θέλει να πείτε? Όχι, συνεχίζει την ερώτηση. Λοιπόν, όχι, πείτε, κάνετε την ερώτηση. Πότε έλυγε η θητεία σας ως Περιφερειακού, ως Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου? 31/8/2021. Λοιπόν, ακούστε τώρα... Υπήρχε κανένας λόγος να μιμήρω για τρεις μήνες. Ναι. Περιμένετε. Να σας πω τώρα εγώ. Ακούστε τι μου είπε κάποιος συμπολίτης, ο οποίος στηρίζει παράδοξη Καχρημάνη. Δεν είναι αντίθετος με τον Καχρημάνη, είναι ψηφοφόρος χρόνια. Απόδοχος πρωτός. Ναι, ναι. Όταν μιλούσαμε και τα λοιπά, ναι. Και μου λέει ποιος θα έχει την εκπομπή, μας παρακολουθεί και τα λοιπά, ποιος θα έχει την εκπομπή, λέω τον κύριο Παργανά, λέω ότι θα παραιτήθηκε. Μου λέει λοιπόν αυτό ο συμπολίτης, λέω. Μου λέει, να σου πω, μου λέει. Σκέφτηκε ότι ο κύριος Παργανάς έκανε προέβη μάλλον σε ηρωική έξοδο, γιατί σου λέει ότι μέχρι 31 Αυγούστου μένουν 2-3 μήνες. Μετά μπορεί να του πω Καχρημάνης ότι εγώ δεν σου ανανεώνω τη θητεία, άρα κάνω μια ηρωική έξοδο παρετούμενος με αυτόν τον θορυβώδη, τον πομπόδη τρόπο, κερδίζω και τις εντυπώσεις και όλα καλά και καμωμένα. Δώστε μια απάντηση σε αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση. Σας λέω το εξής, ποτέ δεν έχω απαιτήσει κανένα αξίωμα. Δεν είμαι από αυτούς που οποίοι θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον επικεφαλής παρατάξεως απαιτώντας αξίωμα. Σας γνωρίζω ότι το 2015 εξελέγει πρόεδρος μετά από διαδικασία εσωκομματική μεταξύ τεσσάρων συνυποψηφίων. Το 2017 με υπέδειξε ο κύριος Περιφερειάρχης και με ξανατίμησε με την παράταξή μου στο 2019. Ποτέ δεν έχω κάνει μία συζήτηση ούτε και τώρα μαζί του αν θα με ανανεώσει τη θητεία ως πρόεδρος ή όχι. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ με την εξουσία, κύριε Μάστορ. Εγώ έχω μάθει τη ζωή μου να ανεβαίνω τα σκαλιά ένα-ένα και να τα ανεβαίνω με την αξία μου και με τον τρόπο που εγώ σκέφτομαι και λειτουργώ.
Δεν είμαι επαγγελματίας για να ζήσω εγώ από την πολιτική. Και ούτε με ενδιέφερε. Και αν θέλει να απαντήσω ευθέως στον συμπολίτη, μισθός Προέδρου 974 ευρώ. Να δηλαδή να του δώσω το καθαριστικό για να το δει. Μάλιστα. Και αν βρεθεί κάποιος να πει ότι ο Παργανάς κατά τη διάρκεια της θητείας του χρησιμοποίησε μία φορά αυτοκίνητο της περιφέρειας για να μετακινηθεί οπουδήποτε, να θέλει να μου το πει. Το γνωρίζουν όλοι στην περιφέρεια. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή... Σενάρια έχω ακούσει πολλά. Σενάρια από συνωμοσίες όπως έπαιδε με τον Πιτούλη, ότι θα πάω στην κάτω πλατεία των Ιωαννίνων, στην άνω πλατεία των Ιωαννίνων. Θα τα πω μισό λεπτό. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να σας πω, με τον κύριο Καχρημάνη είχε γίνει κάποια κουβέντα για την ανανέωση μη της θητείας σας μετά 31 Αυγούστου ή δεν είχε γίνει καμία κουβέντα? Απολύτως καμία και θα σας το πει και ο ίδιος. Απολύτως καμία. Το σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα και το έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα είχα ασχοληθεί με τα κοινά αν η τύχη δεν έφερε στη ζωή μου να έχω γνωρίσει τον κύριο Καχρημάνη από το 1992. Και σας πληροφορώ το 2003 που κατέπιε ως υποψήφιος νομάρχης ήταν η μόνη προεκλογική περίοδος που έκανα προεκλογικό αγώνα. Η μόνη περίοδος. Όταν ήμουν εγώ υποψήφιος δεν έκανα τον προεκλογικό αγώνα. Λοιπόν, καταγράφω. Εγώ έτσι έχω μάθει να τιμώ τις φιλίες και τους ανθρώπους που εκτιμώ. Που εκτιμώ και τους εκτιμά και ο κόσμος. Και γι' αυτό τους εκλέγει επανειλημμένα. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό εκλέγει τον κύριο Καχρημάνη επανειλημμένα. Δεν εκλέγεται δηλαδή βάζει το πιστόλι στον κρόταφο κανένας και του λέει ψήφισέ με. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι βέβαια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ έχω μάθει να τιμώ τους ανθρώπους που με τιμούν με τη φιλία τους και μου εμπιστεύονται. Μάλιστα. Και τους εμπιστεύομαι και εγώ. Έχετε φιλία απόλυτο... και παύλα. Μακριά από μένα παζάρια για θέσεις και τα λοιπά. Συνεπώς ποτέ... δεν είχε γίνει καμία κουβέντα. Εγώ πήγα γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου το 2009 αυτοβούλος. Μάλιστα. Ζήτησα και πήγα γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου το 2009 αυτοβούλος. Συνεπώς λέω, δεν είχε γίνει καμία κουβέντα για το τι μέλη γενέστε μετά τις 31-8 με τον κύριο Καχρημάνη. Δεν με απασχολεί, δεν με απασχολούσε, δεν με απασχολεί. Τι εκτιμάτε ότι, να ρωτήσω κάτι, μια εκτίμηση θέλω προσωπική. Αν δεν είχατε παραιτηθεί, εκτιμάτε ότι θα σας πρότεινε εκ νέου για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου? Μια προσωπική εκτίμηση. Όχι, εγώ δεν θα κάνω προσωπική εκτίμηση, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πάρτε τους περιφερειακούς συμβούλους της πλειοψηφίας και ρωτήστε τους. Και της μειοψηφίας. Δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσουν αυτοί. Πάρτε τους έναν ένα, σας επιτρέπω να σας πούν. Μάλιστα. Δεν θα απαντήσω εγώ. Απαντήσατε. Είναι απόλυτο δικαίωμα του κυρίου περιφερειάρχη να υποδείξει όποιο θέλει για πρόεδρο και θα ήταν απολύτως σεβαστό από μέρους μου. Τι εκτιμάτε, λέω. Κανένα κόλλημα με καρέκλα εγώ. Ναι, το ξέρω εγώ, το είπατε. Άλλο λέω, αν είχατε μια εικόνα, τι είχε στις προθέσεις του, τι ήταν, αν σας ανέωνε τη θητεία. Ποτέ δεν έχω κάνει συζήτηση για θέματα με τον κύριο Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Σας είπα, ρωτήστε τους συμβούλους και τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων να σας κάνουν την εκτίμησή τους. Λοιπόν. Και θα πάρετε την απάντηση. Για να πάμε σε διάλειμμα, αυτός ο συμπολίτης μου είπε και κάτι άλλο. Μου είπε, υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, μου λέει, για σκέψου το λίγο. Λέω τι. Μου λέει ο Παργανάς θέλει να παραιτήθηκε. Εγώ οφείλω να τα μεταφέρω έτσι, για να κάνουμε κουβέντα αντικειμενική και αξιόπιστη. Θέλετε να μεταφέρω την κουβέντα στημένη, την κάνουμε, δεν είναι έτσι. Ο Παργανάς μου λέει. Όχι, παρακαλώ, να σε ακούσω. Κράτα το και θα με θυμηθεί, μου είπε αυτός ο έγκριτος συμπολίτης και με μακρά εμπειρία από τα κοινά. Είναι παλαιός και έχει εμπειρία. Έχει διατελέσει και εδώ στο παρελθόν δημοτικό σύμβουλο εδώ. Ο Παργανάς μου λέει. Επέλεξε αυτόν τον τρόπο εξόδου, εισαγωγικά έτσι, ηρωικής εξόδου. Λοιπόν, έχουμε και δύο τέσσερις σουλίου τώρα και έχουμε και... Yeah. Λοιπόν, γιατί θέλησε, μου λέει, να δημιουργήσει την εντύπωση στους συμπολίτες του ότι είναι ένας ο οποίος πολιτεύεται με ήθος, δεν κάνει εκτόσεις στην πολιτική του, στον αξιακό του πολιτικό κώδικα, για να είναι, μου λέει, στις επόμενες εκλογές υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, αφού από εκεί προέρχεσαι, στο νομό Ιωαννίνων. Να τα απαντήσουμε και αυτό. Να τα απαντήσουμε. Και να πάμε σε διάλειμμα. Το ότι πολιτεύω πάντα με συγκεκριμένο κώδικα ηθικών αξιών και πολιτικών αξιών το γνωρίζουν άπαντες. Ακόμη και άτομα που με έχουν πικράνει με τη συμπεριφορά τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ τους συμπεριφερόμουν όπως συμπεριφέρομαι σε όλους τους άλλους. Δεν κρατάω εγώ κακίες.
με γνωρίζουν όλοι κτλ. Το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, εγώ για 2 χρόνια, ένα είναι σίγουρο και κρατήσω το, ότι θα είμαι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με την παράταξη του κ. Καχρημάνη. Σαφώς, ναι. Σαφέστατο αυτό που είπα. Είναι κατανοητό αυτό, αλλά είπατε ότι τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, τα αφήνει όλα ανοιχτά. Τέτοιες σκέψεις εγώ δεν έχω. Ακούστε. Προσέξτε, ο καθένας μπορεί να φαντασιώνεται ό,τι θέλει. Εσείς τι... Το θέμα είναι τι είναι ο καθένας στην πραγματικότητα. Προσέξτε, τι είναι ο καθένας στην πραγματικότητα, τι είναι στην πραγματική του ζωή. Και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά όλοι αυτοί που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι μας δικαίωσες που σε ψηφίσαμε, διότι περιμέναμε ότι θα αντιδράσετε με αυτόν τον τρόπο. Σας πειρώ εγώ τη Σέμπαρ, μία συνάδελφος νομικός, ήρθε και με βρήκε και μου λέει, ήμουν ασίγουρη, είπα στο σύζυγό μου ότι δεν είναι δυνατόν να μείνει ο Σταύρος έστω και μία ημέρα ακόμη για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είμαι σίγουρος ότι θα παραιτηθεί. Δεν το επιτρέπει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται και εμείς το γνωρίζουμε εδώ και 35 χρόνια. Ωραία, κατεγράφει αυτό. Ακούστηκε. Το μέλλον λέμε τώρα. Δεν αποκλείσατε να, αυτό που είπε ο συμπολίτης, ότι, δηλαδή, ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα άλλο ρόλο στην πολιτική κονίστρα και αν θέλετε με αυτή την πρίκα λοιπόν, της συμπεριφοράς σας. Αυτής. Προσέξτε. Πρίκες δεν είχα, ακούστε να πω. Πρίκες δεν είχα ποτέ στην πολιτική μου πόλη. Ούτε προστάτες είχα, ούτε κηδεμόνες είχα, δεν μου χρειάστηκαν. Ούτε δεκανίκια είχα στην πολιτική. Είμαι αυτόφωτος και όχι ετερόφωτος. Είμαι αυτοπροσδιοριζόμενος και όχι ετεροπροσδιοριζόμενος. Οπότε δεν ζήτησα ποτέ από δεκανίκια για να κάνω οποιοδήποτε βήμα στη ζωή μου. Λοιπόν, τώρα θα απαντήσω ως εξής γενικότερα, γιατί αυτό το ξέρουν όλοι. Κυνήγα ρητής και το μέλλον αόρατο. Και είναι κατανοητός. Απόλυτα, και να προσθέσω εγώ και να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε σύντομο, στη ζωή γενικότερα και στην πολιτική ειδικότερα, ποτέ μη πεις ποτέ για κανένα και για τίποτε. Συμφωνείτε? Όχι, όχι. Διαφωνώ. Μα αυτός διαφωνείτε. Στο κομμάτι. Θα σας πω, ναι, θα σας πω τι δεν εννοώ. Προσέξτε. Για πες το. Πολιτική με εκτόσεις σε ηθικές αξίες και πολιτικές αξίες δεν είναι πολιτική. Ωραία, σε πολιτική με ηθικές αξίες, με τους κανόνες. Όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, στη ζωή που τα πάντα είναι πιθανά. Λοιπόν, μένουμε με αυτό. Αποκλείεται ποτέ. Λοιπόν, ας μείνουμε λοιπόν με το δικό σας μακινίδα ρηφίκη. Και έχει καταληφθεί και ο θεσμός της πρίκας να το κάνω πιο ελαφρύ. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι πρίκες καθόλου. Λοιπόν, ας μείνουμε με το δικό σας λοιπόν το κυνήγαρι τύχη και το μέλλον αόρατο, ή να προσθέσω εγώ ένα άλλο το οποίο προφανώς δεν θα, μια και θέλετε να μιλάμε με ρητά, ουδής γνωρίζει τι τέξετε η επιούσα. Και πολιτικά, ναι ή όχι. Σωστά. Τώρα θα μην με αναγκάσει τώρα να πάω στον Απόστολο Παύλο για να πούμε άλλα. Τώρα αφήστε αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά. Να είμαι πιο κοντά, διαζώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Πριν να πούμε διαζώσεις και επανερχόμαστε για να κλείσουμε, γιατί έχω κάποια ερωτήματα ακόμη να σας θέσω υποχρεωτικά. Σε λίγο μαζί. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε και συνεχίζουμε την κουβέντα με τον κύριο Σταύρο Παργανά, πρόεδρο, τέως πρόεδρο πλέον, πρόεδρο μέχρι πρότινος του Περιφερειακού Συμβουλίου Υπήρου, ο οποίος είναι γνωστό ότι υπέβαλε την παρέτησή του, τα είπαμε αυτά, μετά όσα προηγήθηκαν και θεώρησε ότι αυτός έχει την ευθύνη ή αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί δεν έπεισε, δεν κατόρθωσε να πει στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να λειτουργήσουν όπως αυτός εκτιμά ότι πρέπει να λειτουργούν. Λοιπόν, απαντήθηκαν διάφορα ερωτήματα. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι η απόφαση για την παρέτησή σας δεν ελήφθη εν θερμό, γι' αυτό και περιμένατε να περάσει ένα χρονικό διάστημα και να την ανακοινώσετε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Κάνατε μια αναδρομή και όλα τα συναφή, ναι ή όχι? Φυσικά, ναι. Πάμε. Ωραία. Ερώτηση. Ναι. Καταρχήν ξεκαθάρισε, γιατί επίσης πολλά ακούγονται, ότι οι σχέσεις σας με τον Αλέκο τον Καχρημάνη είναι απολύτως αρμονικές, αγαστές και δεν έχει αλλάξει τίποτα μεταξύ σας, ναι ή όχι? Φυσικά. Τι να αλλάξει?
Ένας άνθρωπος ο οποίος με εμπιστεύτηκε και εγώ τον εμπιστεύτηκα και με ενέπνευσε να ασχοληθώ με τα κοινά. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το... Εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο Παργανάς διστασδύθηκε μου καχρημάνη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κανένα. Απολύτως. Το ευκρίνησε το είπε και την ημέρα συνεδρίας. Παραμένετε μέλος της παράταξης. Απλό μέλος, ναι ή όχι. Φυσικά. Και δεν υπάρχει τίποτε μεταξύ του Σταύρου Παργανά και του Αλέκου Παχρημάνη. Απολύτως. Απολύτως. Ξεκαθάρισα αυτό. Πριν πάω στο ερώτημα, το άλλο ξέχασα κάτι άλλο. Είπατε ότι δεν είχα την ευτυχία, πώς το λέτε εκεί πέρα, να ζητήσω συγγνώμη. Ζήτησα συγγνώμη οι πρωταγωνιστές, βάλτε εισαγωγικά, των όποιων αθλειοτήτων, όπως εσείς χαρακτηρίζετε, ετεροχρονισμένα, αλλά ζήτησαν. Γιατί δεν έγινε δεκτή η συγγνώμη αυτή μετά? Ποιος σας είπε ότι τη ζήτησαν όλοι? Δεν ζήτησαν όλοι. Αλλά πέρα από αυτό... Ο κύριος Ριζόπουλος ζήτησε. Ναι. Ενεπλάκησαν κι άλλοι. Μόνο ο κύριος Ριζόπουλος ενεπλάκη. Ενεπλάκησαν κι άλλοι. Δηλαδή, εσάς τώρα σας ενόχλησε το γεγονός ότι ζήτησαν όλοι? Πολύ χειρότερο λόγο. Αλλά αυτό, το ετεροχρονισμένο, δεν έχει καμία αξία. Mm-hmm. Αξία θα είχε αν στην ίδια συνεδρίαση... Ή, προσέξτε, αν στην ίδια συνεδρίαση, όταν τους επετίμησα για τη συμπεριφορά τους, αμέσως λέγανε ότι ξέρεις τι, λάθος μας. Αλλά σας είπα ότι έχει ξανασυμβεί πάλι, ναι, σε αυτή τη θητεία. Ναι. Επομένως, έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση που πήρα, ξεκάθαρα και συνείδητα. Δηλαδή, δεν δέχεσαι τη συγγνώμη. Μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ τότε ήμουν αφορτισμένος. Δεν έχω. Προσέξτε. Δεν είναι αν δεχτώ τη συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν έχει καμία αξία αυτό το εκ των υστέρων. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Και σας λέω, δεν ζητήθηκε απόλυση, μάλιστα από κάποιον ο οποίος ήταν, μπορώ να σας πω, ο πιο θορυβόδης της Ήβρης. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε το θάρρος να βγει πρώτος μπροστά και να πει εγώ φταίω περισσότερο από όλους. Τι να κάνω. Τον επιτιμούν όλοι οι σύμβουλοι που γνωρίζουν. Δεν με πειράζει. Εγώ να κάνω αυτό το οποίο έκανα, το οποίο αυτό που έκανε, που έβαλε η συνείδησή μου. Μάλιστα. Και η αξιοπρέπειά μου. Το είπα, όταν πήρα το δεύτερη φορά το λόγο, είπα δύο πράξεις, δύο λόγια. Mm-hmm. Η συνείδησή μου το επιτάσσει και η αξιοπρέπειά μου το επιβάλλει. Να κάνω mm-hmm. αυτό που κάνω. Μάλιστα. Τελεία και πάπλα. Έκλεισε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην παρέτηση. Αρχίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο και εσείς, αυτό ήταν όντως κεραυνός στην εθρία. Για τους περιφερειακούς συμβούλους και τους επικεφαλείς των παρατάξεων σίγουρα υποβάλλετε την παρέτησή σας. Και λέω, ήταν κεραυνός εν εθρία. Δεν το περίμεναν. Τους ευνηδιάσατε. Το ερώτημα είναι που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Με τον κύριο Καχρημάνη, πριν υποβάλλετε την παρέτησή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον είχατε ενημερώσει τις προθέσεις σας ή ευνηδιάστηκε το ίδιο και αυτός? Θέλω μια αλήθεια από τον Σταύρο Παργανά. Ευθέως. Θεσμικά ο πρόεδρος προείσαν του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένος να υποβάλει την παρέτησή του στο σώμα. Mm-hmm. Θεσμικά έκλεισε το κομμάτι. Θεσμικά ναι, αλλά εντάξει. Δεν υπάρχει. Στο θεσμικό δεν υπάρχει, αλλά κύριε Μάστρο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, και στον αρχηγό της παράταξης, λοιπόν, με τον οποίο τόσο πολύ απορρέφεστε. Πάμε τώρα. Λοιπόν, εκ των υστέρων αποδείχθηκε σοφότατο ότι δεν πήγαν να ενημερώσουν τον κύριο Καχρημάνη. Γιατί? Και θα σας πω και τι έκανα μετά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί δεν έχω πρόβλημα να το πω. Mm-hmm. Διότι το να με μεταποιήσει δεν θα υπήρχε περίπτωση. Γιατί η απόφαση μου ήταν οριστική και αμετάκλητη. Μάλιστα. Το να μαθευτεί εκ των προτέρων ότι εγώ παρετώμαι, θα έβγαιναν κάποιοι που είπα πριν που είναι στο παρασκήνιο, δεν τους αρέσει να βγαίνουν στο προσκήνιο πρόσωπο με πρόσωπο, και μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιούν και τρίτα πρόσωπα για να διοχετεύουν αθλειότητες και λάσπη. Και από την παράταξή σας εννοείται. Ότι ο Παργανάς φεύγει. Και από την παράταξή σας εννοείται. Φυσικά, από πάνω από τα πόλη, βεβαίως, σε παράταξη. Λοιπόν, ευθέως, βεβαίως. Ακούστε να σας πω. Αθλειότητες και λάσπη, όπως το ότι εγώ φεύγω, διότι είμαι σε ευθεία συνεννόηση με την κυρία Καλογιάννη, που είμαστε φίλοι, και να πάω στο Δήμο Ενητών. Στην κάθε πατία. Ακούστε. Σας είπα πριν μια λέξη. Έχω μάθει να ανεβαίνω τα σκαλιά και όχι να τα κατεβαίνω. Να το σημειώσουν αυτό. Αυτοί που λένε αυτά. Άρα η λοιπόν, κυρία Καλογιάννη είναι στην κάτω πλατεία. Είπανε ότι πάω με τον κύριο Πιτούλη και συνομωτούμε. Εγώ και ο κύριος Πιτούλης ή με κάποιους άλλους θα πέρασουν τον κύριο Καχρήμα. Δεν μιλάμε για φεδρότητες.
Συνωμοσία του Κατουλίνα. Τα οποία αν λεγόταν πριν την παραίτησή μου θα απαξιώναν το λόγο της παραίτησής μου. Μάλιστα. Και αποδείχθηκε τον Ιστάνο ότι είχα απόλυτα δίκιο. Τι έκανα όταν έκανα την παραίτηση, πήγα στον κύριο Περιφερειάρχη και του ζήτησα ευθέως συγγνώμη που δεν τον ενημέρωσα. Αλλά αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι έκανα ορθότατα. Και να πω και κάτι. Σε αυτούς που πετούν λάσπη, καλό είναι να την πάρουν, να την βάλουν στην αυγή του σπιτιού τους, να φυτέψουν υπερικά λουλούδια για να κάνουν πιο όμορφη τη ζωή τους. Αυτό έχω να σου πω μονάχα, τίποτα άλλο. Και αναφέρεστε, επαναλαμβάνω για να γίνει κατανοητό, προφανώς και σε, και σε στελέχη και σε περιφερειακούς συμβούλους της δικής σας παράταξης. Δεν είναι μονάχα περιφερειακές σύμβουλοι, είναι διάφοροι. Λέω και περιφερειακές. Που αρέσκονται σε αυτό το σπόρο. Εμένα και, δεν μ' αρέσει το σπόρο. Και αυλικοί και αυλοκόλακες και βασιλικότερο του βασιλέως, δεν τα ξέρετε αυτά. Πώς δεν τα ξέρω, πάντα τα ξέρω, γι' αυτό έλαβα τα μέτρα μου. Γι' αυτό και έλαβα τα μέτρα μου. Και σας είπα ότι εκ των υστέρων δικαιώθηκα και την επιλογή μου, την οποία έκανα. Δηλαδή το να μην ενημερώσετε πριν εκ των προτέρων τον Περιφερειάρχη. Δικαιώθηκα πολύ τους, διότι θα επιχειρούσαν να απαξιώσουν την αξία της πράξης την οποία έκανα. Μάλιστα. Είναι απολύτως σαφές αυτό που λέτε και κατανοητό. Και το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην... Εσείς παραιτηθήκατε και πλέον ως απλό μέλος της παράταξης κληθήκατε να ψηφίσετε την πρόταση, την νέα πρόταση για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου του κ. Καχρημάνη, η οποία ήταν η κυρία Σταυρούλα Μπραήμι Μπότση, μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και αναπληρώτρια περιφερειάρχη. Λοιπόν. Σωστά. Δεν είναι. Ναι, πρώτα έγινε η επιλογή μέσα στην παράταξη και εν συνεχεία προχωράει η ανακοίνωση στο σώμα. Όχι, επιτάσσει ο νόμος. Δεν κατάλαβα. Πάμε. Η ψηφοφορία έγινε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας. Με αυτόν τον τρόπο παραβιάστηκε το απόρριτο της ψηφοφορίας, γιατί είναι γνωστό ότι ο νόμος λέει, ο νομοθέτης προβλέπει, τα ξέρετε πολύ καλά, είστε παλιός αυτοδιοικητικός, αλλά έχω κάνει κι εγώ, είμαι κι εγώ αυτοδιοικητικός πρώην. Λοιπόν, ο νόμος προβλέπει ότι η εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου και όλων των μελών κτλ. Γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με κάλπη. Ερωτώ, εσείς θεωρείτε ότι καλώς έγινε η ψηφοφορία με αυτή τη διαδικασία, είστε και νομικός, υπάρχει γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τι υπάρχει? Προσέξτε, και εγώ είχα τις ενστάσεις μου σε επίπεδο νομικό. Η γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, επειδή επικοινώνησα μαζί τους, επικοινώνησα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Και το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι μπορεί να δίνει διαδικτυακά όπως ακριβώς έγινε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργείου. Τα υπόλοιπα, αν το Υπουργείο απάντησε σωστά ή όχι, υπάρχουν και δικαστήρια να αποφανθούν να προσφύγει κάποιος. Αυτό όμως δεν το ξέρω ποια θα είναι η κρίση του δικαστηρίου, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών είπε αυτό το οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη. Δεν υπάρχει ότι είναι νόμιμη διαδικασία. Είναι νόμιμη διαδικασία. Θα το πω εγώ σε κάποια παρανομία. Ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι, ερωτώ όμως εγώ, γιατί υπάρχει το διαδικαστικό ζήτημα, έτσι και το τυπικά νομικό, επειδή είστε και έγκριτος νομικός, αλλά υπάρχει και το, αν θέλετε, το δημοκρατικό, το περικοινού, έτσι, την αντίληψη που έχουν οι πολίτες. Δηλαδή, δεν παραβιάστηκε έτσι η αρχή της μυστικότητας. Θέλω να πω το εξής. Λέει το ρεπορτάζ. Αλλά ρεπορτάζ είναι αυτό, μπορεί να κάνετε λάθος. Ότι αν η διαδικασία γινόταν με μυστική ψηφοφορία, με κάλπη δηλαδή, από την παράδοση Καχρημάνη, από την πλειοψηφία, θα υπήρχαν διαρροές. Και δεν θα ήταν ομόφωνη η στήριξη στο πρόσωπο της κυρίας Σταυρούλας Μπραήμι Μπότση ως Προέδρου. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Για όψη σας θέλω. Προσέξτε, επί υποθετικών ερωτήσεων δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Ωραία, μια εκτίμηση. Τι εκτιμάτε, ότι η κυρία Μπραήμι θα έπαιρνε ψήφους? Δεν υπάρχει εκτίμηση, διότι εγώ δεν πήρα με κάποιους περιφερειακούς συμβούλους. Εγώ πετράω την παρέτησή μου απλός σύμβουλος και έκανα το καθήκον μου. Δεν ασχολήθηκα τι θα κάνει η σύμβουλη
όχι. Σας είπα, αλλά στα σενάρια, προσέξτε, σενάρια και υποθετικές ερωτήσεις δεν επιδέχονται σαφείς απαντήσεις και με ευθύνη απαντήσεις. Επειδή γνωρίζετε όμως πολύ καλά την πολιτική... Δεν υπάρχει απάντηση, αφήστε το να συμβεί και θα βλέπουμε. Μα δεν μπορεί να συμβεί αφού δεν έγινε μυστική ψηφοφορία. Αυτές είναι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτό εφαρμόστηκε. Τι να κάνω. Άρα λοιπόν, θεωρείτε υποθετική. Δεν έχω καμία εκτίμηση. Εγώ έχω την εκτίμηση ότι θα έβγαινε ξανά η κυρία Μπρέμ, την οποία και συγχαίρω ξανά, την οποία συνεχάρα από την πρώτη στιγμή. Δεν είπα ότι δεν θα εκλεγόταν. Είπα ότι αν θα υπήρχαν διαρροές. Ουδείς το γνωρίζει. Ουδείς εγώ εκτιμώ δεν θα υπήρχαν. Μάλιστα. Και ένα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με αυτό, γιατί τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής. Εσείς θεωρείτε μετά και τη δική σας παρέτηση, αλλά και τη θητεία του κυρίου Αγρημάνη μέχρι σήμερα, ο οποίος είναι στο μέσο της θητείας της τελευταίας, έτσι, στα δύο χρόνια. Προφανώς έχει φθορά από την άσκηση της εξουσίας. Παράλληλα όμως, γιατί το βλέπω στον κόσμο... Δεν σας ακούω καθόλου, δεν ακούω την ερώτηση. Με ακούτε τώρα? Τώρα με ακούτε? Κύριε Μάστορα, ναι. Ξαναεπαναλάβετε την ερώτηση, δεν την άκουσα. Επαναλάβετε λίγο την ερώτηση, δεν σας άκουσα. Τώρα με ακούτε? Δεν ακούσατε. Τώρα σας ακούω, ναι, πάμε. Για τώρα με ακούτε λίγο τώρα? Με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω, ναι. Λέω λοιπόν εγώ ότι... Ναι, τώρα σας ακούω, ξεκινήστε, ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν το εξής, ότι δεν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για το αν θα υπήρχαν διαρροές σε περίπτωση που ήταν μυστική ψηφοφορία για το πρόσωπο της κυρίας Μπραήμη, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι ξένο σώμα στην παράταξη ή ότι εν τέλει περιπτώσει απολαμβάνει μια ιδιαίτερη εύνοια. Ακούγονται αυτά. Τα ξέρετε κι εσείς. Δεν θέλει να πάρετε θέση. Εντάξει, τα αφήνουμε. Το ερώτημα είναι. Στις φήμες δεν υπάρχει απάντηση. Στην ευθεία τοποθέτηση θα υπήρχε ευθεία απάντηση. Αν αυτοί που διαδίδουν τις φήμες έβγαιναν μπροστά και το λέγα, θα έπαιρναν και ευθεία απάντηση. Οπότε πάλι δεν υπάρχει. Ευθεία ερώτηση λοιπόν από μένα. Συνεχίζουμε στο ρόλο του για τον κύριο Περιφερειάρχη. Ευθεία ερώτηση από μένα λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι ευθεία, δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε. Ο κ. Καχρημάνης διανύει το. Όχι, με τις φήμες λένε ότι αυτό το πράγμα. Ναι. Καλώς, κατεγράφει η άποψή σας. Ο κ. Γερημάνης, η παράταξή σας μάλλον, γιατί είστε κι εσείς μέλος της παράταξης αυτής, είναι στο μέσο της θητείας της. Έτσι δεν είναι? Με ακούσε, με ακούτε? Ήμουν και είμαι μέλος. Όχι, λέω, η παράταξη αυτή είναι πλέον... Ναι. Δεν ακούγεστε, δεν σας κάνω, δεν ακούγω. Δεν σας με ακούτε τώρα, με ακούτε τώρα? Όχι, κάντε την ερώτηση του κύριου Περιφέρεια, είναι στο μέσο της θητείας. Είναι στο μέσο της θητείας. Το ακούσατε αυτό? Το ακούσατε αυτό, ότι είναι στο μέσο της θητείας? Δεν μέχρι εκεί άκουσα, παρακάτω. Ωραία. Παρακάτω θα πάω τώρα. Παρακάτω θα πάω τώρα. Μετά από τόσα χρόνια περιφερειάρχης, προφανώς έχει φθορά έτσι, από την άσκηση της εξουσίας, αλλά παράλληλα, το βλέπουμε και εμείς και τα λοιπά, απολαμβάνει και μεγάλης εκτίμησης και αποδοχής στους συμπολίτες. Ερώτηση. Εσείς θεωρείτε ότι απειλείται η συνοχή της παράταξης Καχρημάνη μέχρι τις επόμενες εκλογές για οποιονδήποτε λόγο? Εκ των ένδων λέω. Ούτε κατελάχιστον. Είσαστε απόλυτος και κατηγορηματικός και με καλύψατε πλήρως. Λοιπόν, τώρα, νομίζω ότι τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε. Θέλω να μου πείτε, εάν η κυρία Μπραήμη, αν η αλλαγή που έγινε από την κυρία Μπραήμη από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος ήγηρε κάποιες ενστάσεις από τη λαϊκή συσπήρωση όσον αφορά την νομιμότητα της επιλογής του κυρίου Οργόλη, έτσι αυτός δεν επελέγει, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ναι, ο κύριος Οργόλης. Ναι, είναι νόμιμη η διαδικασία αυτή ή θα υπάρξουν προβλήματα? Το θέμα αυτό θα σας πω την αλήθεια που τέθηκε σήμερα το μεσημέρι. Δηλαδή κατά τις 1,5-2 η ώρα που ήμουν στην περιφέρεια για κάποιο θέμα. Δεν πρόλαβα να το δω, δεν έχω διαβάσει. Σας μιλάω ειλικρινά την ανακοίνωση της λαϊκής εισπύρωσης. Να τη δω, να τη διαβάσω, να σας απαντήσω. Δεν μπορεί, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, δεν έχω διαβάσει. Εγώ απλώς πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γοργόλη, ακούστε να σας πω. Τι έκανα, πήρα τον κύριο Γοργόλη, μάλλον συναντηθήκαμε στο διάδρομο. Και του λέω, τι έγινε. Δεν υπάρχει μια κανένα πρόβλημα. Έχω απαντήσει ήδη στην κυρία Ζέκα, αν θυμάμαι που έθεσε το ερώτημα. Mm-hmm. Επειδή είχαν επιτροπή και το έθεσε νομίζω στην κυρία Ζέκα. Μου λέει: έχω απαντήσει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα νομικό.
Προσωπικά, σας το λέω, δεν το έχω δει. Τι δεν σας πω, ψέματα δεν μπορώ. Όχι, εντάξει, καλώς. Αλήθειες είπα από αρχή μέχρι το τέλος. Όφυλα να το θέσω. Ένα άλλο ερώτημα τώρα, έτσι για να βγάλουμε και μια είδηση. Ναι. Επειδή είσαστε, μπορεί να είσαστε τέος πρόεδρος, αλλά δεν πάβετε να είσαστε από τα στελέχη τα παλιά της Πάτρας Κακριμάνη και γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Η κυρία Μπραήμ ήταν αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Θεματική. Ναι. Γνωρίζετε, θα μας βγάλει καμιά είδηση, θα ορίσει άλλον ο κ. Κακριμάνης. Αν ναι, σύντομα, και αν μπορείτε να πείτε κάποιο όνομα που παίζει, που ακούγεται ή δεν δικαιούστε να ομιλείτε γι' αυτό. Δεν πάει. Προσέξτε αυτή η φράση μου θυμίζει άλλες εποχές. Τότε δικαιούστε για να ομιλείτε, κύριε Μάστορα. Σας πήγα πολλά χρόνια πίσω, κύριε Παργανά, στο αλίστου μνήμης Πασό. Το κατάλαβα, αφήστε το κατάλαβα. Λοιπόν. Επίτηδες το έκανα για να σας προβοκάρω, αλλά δεν προβοκάρεστε. Λοιπόν, ακούσα να σας πω. Προσωπικά δεν έχω καμία γνώση για τη θέση, τι θα γίνει. Ο κύριος Γοργόλης έγινε αντινομάρχης, αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος κλπ. Στη θέση του κυρίου Γοργόλη, το ποιος θα γνωρίζω. Ξέρετε αν θα είναι από τα σπρωτή από Γιάννη να γνωρίζετε κάτι. Όχι, σας είπα και μάλλον είπα κατά διάρκεια της συζήτησης ένα πράγμα. Ότι εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω αναμειχθεί ούτε να ζητήσω για μένα θέση, ούτε να υποδείξω θέσεις. Η παράδοξη έχει αρχηγό, κρίνει και προχωράει. Λοιπόν, μια ερώτηση τελευταία. Τώρα, όχι, συγγνώμη, πριν πάμε στην τελευταία ερώτηση. Εκτιμάτε ότι... Τελευταία, από τέλος δεν έχει, βλέπω, έλα. Μισό λεπτό. Κυρία Μπραήμη, ως πρόεδρος, μια εκτίμηση για το αν θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, πιστεύετε ότι θα είναι δύσκολος ο ρόλος της, με δεδομένη, προσέξτε, τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία δεν θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Τα ίδια πρόσωπα θα είναι. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές, όπως τους λέτε εσείς, πώς τους λέτε, πρωταγωνιστές αθλειοτήτων. Οι πρωταγωνιστές αθλειοτήτων δεν είναι εκτός αν ξαφνικά μετανοήσουν πλήρως, ας πούμε, και γίνουν άγιοι. Λοιπόν. Βλέπετε το δρόμο της σπαρμένο με ροδοπέταλα ή θα αντιμετωπίσει υφάλους και θα προσκύνει. Δεν σας ακούω, κύριε Μάστρα. Λέω λοιπόν. Δυστυχώς δεν σας ακούω. Με ακούτε τώρα. Τώρα με ακούτε. Τώρα σας ακούω. Ναι, λέω η κυρία Μπραήμη ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Ο δρόμος θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ή θα έχει να προσκρούσει σε υφάλους. Γιατί οι πρωταγωνιστές των αθλητών που λέτε στην παρέτησή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα εξακολουθήσουν να υφίστανται. Μια εκτίμηση, αν θέλετε, κάντε. Και μια ευχή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μετά την παρέτησή μου θα επικρατήσει νηνεμία για ένα διάστημα. Αφού τα νερά θα αυτή την νηνεμία, λοιπόν, μέσα από αυτή την νηνεμία να επέλθει και η όριμη πολιτική σκέψη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου να ξέρετε ότι θα στιγματίζω συμπεριφορές και θα σταθώ δίπλα στην κυρία Μπραήμ να τη διευκολύνω στο έργο της. Θα σας παρακολουθήσω να είστε βέβαιος χωρίς καθόλου διακριτικότητα. Χωρίς καμία διακριτικότητα. Θα σας παρακολουθήσω πολύ στενά και εκ του σύνεγγης την πορεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Και πάντα με κριτική. Δεν θέλω κόλακες. Εγώ θέλω ανθρώπους που ασκούν κριτική. Γιατί έτσι βελτιωνόμαστε όλοι. Αν στο πρόσωπό μου ψάχνετε για κόλακα, λάθος πρόσωπο και γνωριζόμαστε χρόνια και προσφέρετε. Αυτό είπα. Δεν θέλω κόλακες. Θέλω λοιπόν ανθρώπους που ασκούν κριτική για να πηγαίνουμε όλοι μπροστά να βελτιωνόμαστε. Τελευταία ερώτηση. Πρόβλεψη είναι. Εκτίμηση είναι, αλλά εγώ θα την κάνω και αν θέλετε απαντήστε. Εκτιμάτε ότι ο κύριος Κακριμάνης, βέβαια έχουμε 2 χρόνια ακόμη μπροστά, αλλά μια εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί είπαμε, ουδής γνωρίζει το μέλλον αόρατο, το είπατε και εσείς, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο. Με τα σημερινά δεδομένα, ο κύριος Κακριμάνης, εκτιμάτε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος περιφερειάρχης, μια εκτίμηση. Αν θέλετε, κάντε την. Να βγάλουμε έτσι μια είδηση, ξέρω εγώ, έτσι. Από ένα στέλεχος πάντα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά την κουβέντα που κάναμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τον επιβράβευσε ο λαός κάθε φορά με μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν τον αποδοκίμασε. Επομένως, γιατί να μην είναι. Μπορεί να κουράστηκε, ξέρω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να κουράστηκε, λέω. Αυτό είναι προσωπικά, αν έχει κουραστεί, πρέπει να το ρωτήσετε τον ίδιο.
Εγώ κάνω πολιτική εκτίμηση αν μπορεί ή αν πρέπει. Δεν είπα αν είναι κουρασμένος, αλλά είναι κουρασμένος, το γνωρίζω ίδιος. Ο Σταύρος Παργανάς, αν ο Καχρημάνης ξανά είναι υποψήφιος και του ζητήσει να είναι υποψήφιος μαζί του, θα είναι με τον Καχρημάνη ή θα πάει για αλλού? Τελευταία ερώτηση. Είπαμε, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Πιστεύω ήταν γόνιμη, ουσιαστική και απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα και ενημερώθηκαν οι συμπολίτες οι οποίοι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα περιφερειακά συμβούλια και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να ακουστούν κάποια πράγματα για το πώς πρέπει πραγματικά να λειτουργεί ένα περιφερειακό συμβούλιο, γενικά πώς πρέπει να είναι η δημοκρατία στη χώρα. Διότι τα δείγματα από την κεντρική πολιτική σκηνή μερικές φορές είναι πολύ αρνητικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρότι ο παρουσιαστής δεν παίρνει θέση, εγώ για πρώτη φορά θα παραβιάσω αυτόν τον κανόνα της διοντολογίας της δημοσιογραφίας και θα πάρω θέση και θα πω ότι η παρέτηση στην πολιτική είναι μια πολιτική πράξη ιδιαίτερου συμβολισμού και σημειολογίας και σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις και είναι έως ανύπαρτες και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι, να πάρω θέση να πω τώρα ότι εκτιμώ κι εγώ αυτό που κάνατε. Να το πω, δεν πειράζει, ας παραβιάσω μια φορά την διοντολογία. Καλή τύχη ως απλός περιφερειακός σύμβουλος με την παράδοξη του Καχρημάνη πάντα και όχι στην κάτω πλατεία. Στην πάνω πλατεία λέω και όχι στην κάτω πλατεία. Είπα ανεβαίνω τα σκαλιά, δεν τα κατεβαίνω. Η κάτω πλατεία έχει κατηφόρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η κάτω πλατεία έχει κατηφόρα. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά. Κυρίες και φίλοι, σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.